Η καταγγελία για παράνομη σχέση ενό έγκαμου ιερέα με νεαρή διαζευμένη απασχόλησε και σήμερα το πενταμελέ συνοδικό δικαστήριο, που καλείται να αποφασίζει τι ιδέο γενέσαι με τον κληρικό. Σύμφωνα με τι καταγγελίε του Μητροπολίτη Πάφου, ο ιερέα αποποιεί σε τακτική βάση το σχήμα του για να συναντήσει την 32χρονη γυναίκα με την οποία φέρεται να διατηρούσε εξωτερική σχέση. Ο ιερέα που τελεί σε αργία προσήλθε σήμερα στην Ιεράρχη Επισκοπή και επέμεινε ότι είναι αθώο. Οι κατηγορίε που προσάπτουν σημείωσε είναι ανυπόστατε. Ο πρώην σύντροφο τη γυναίκα, όταν ανακάλυψε τον νέο δεσμό τη, αποτάθηκε στο Μητροπολίτη Πάφου, λέγοντα του να λάβει μέτρα ανάντιον του ιερέα. Ο ιερέα αρνείται κάθε ανάμιξη κάνοντα λόγο για αλότρια κίνητρα. Ο Μητροπολίτη Πάφου επιμένει τη καταγγελία του ήταν ότι ο ιερέα ξέφυγε από του κανόνε τη Εκκλησία. Σύμφωνα με πληροφορίε του ΣΥΓΜΑ, υπήρξε εισήγηση από ιεράρχε για μετακίνηση του ιερέα σε άλλη Μητροπολιτική περιφέρεια. Η ότι το 2001, όταν καθιερώθηκαν δύο αρχημαντρίδε, εκ των οποίων ο ένα φερόταν να διατηρούσε σεξουαλική σχέση με γυναίκα και ο άλλο με άντρα, θεωρήθηκε σοβαρό ηθικό παράπτωμα και απομακρύνθηκαν από τους κόλπους τη Εκκλησία.